Η πανδημία του κορονοϊού δεν θα πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε πως πρέπει γενικά να είμαστε προσεκτικοί σε όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία μας. Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS. Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του AIDS έχει τίτλο «Παγκόσμια αλληλεγγύη, κοινή ευθύνη». Μας θυμίζει τον αντίκτυπο των πανδημιών στη ζωή μας και πως πρέπει να ενωθούμε για να επιβιώσουμε. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 37,9 εκατομμύρια άτομα ζούσαν με τον ιό ως τα τέλη του 2018. Το 62% από αυτούς έλαβε αντιρετροϊκή θεραπεία και το 53% των ατόμων αυτών έχει επιτύχει την καταστολή του ιού χωρίς τον κίνδυνο μόλυνσης τρίτων. Είναι απίθανο. Και αυτό είναι απίθανο. Και αυτό είναι απίθανο. Ακόμα πιο απίθανο να σου μεταδώσει τον HIV ένα άτομο που λαμβάνει αντιρετροϊκή αγωγή. Όταν ο ιός είναι μη ανιχνεύσιμος, είναι μη μεταδοτικός. Η επιστήμη προχώρησε. Ας προχωρήσουμε κι εμείς. Τους πρώτους 10 μήνες του 2020 διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν στον ΕΟΔΗ 471 νέα περιστατικά HIV λίμωξης. Το 2020 τα περιστατικά που διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν στον ΕΟΔΗ αφορούσαν σε άτομα που μολύνθηκαν μέσω της απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής, κυρίως μεταξύ ανδρών. Στην Ελλάδα οι περισσότερες μεταδόσεις του ιού αποδίδονται στην απροφύλακτη σεξουαλική επαφή.